Και ευθύς αμέσως θα συνομιλήσουμε λίγο με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων, της Ένωσης Ξενοδόχων στο Ρέθυμνο, τον κύριο Τσακαλάκη, τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη. Κύριε Τσακαλάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Δεν είναι 40 για όλη την Κρήτη, 40 είναι μόνο για το Ηράκλειο. 40 είναι μόνο για το Ηράκλειο, βέβαια. Για την Κρήτη το ποσό είναι πολλαπλάσιο. Γύρω στα 65. Βέβαια, είναι γύρω στα 65, συν 25 λοιπόν εκατομμύρια ευρώ, κύριε Τσακαλάκη. Το κλίμα λοιπόν από αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και το πλέον ιδανικό. Επίσης, στη Ρόδο είναι περίπου 40, στην ΚΟ είναι 27, στην Κέρκυρα είναι 11 και στη Ζάκυνθο είναι άλλα 9. Σύνολο 151 εκατομμύρια. Σε αυτούς τους προορισμούς, σε κάποιους άλλους που δεν είναι μεγάλα τα νούμερα, δεν θα είναι ακόμη ένα δεκάρικο. Είμαστε λοιπόν αισίως στα 160 εκατομμύρια. Και η πρόταση η οποία έχει διαφανεί από καιρό τώρα και την οποία την έχουμε αναδείξει και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, της οποίας έχω την τιμή να είμαι ο Γενικός Γραμματέας και το έχουμε κάνει γνωστό και στο Υπουργείο, είναι όσοι ξενοδόχοι θέλουν να πάρουν αυτή τη στιγμή τα δεδουλευμένα τους, δέχονται ένα ψηλό εξαναγκασμό να υπογράψουν μια υποσχετική κατά την οποία συμφωνούν να πάρουν το 25% τώρα με την υπογραφή και τα υπόλοιπα 75% να τα πάρουν σε δύο δόσεις, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του χρόνου, το 2021. Υποχρεώσεις ωστόσο, κύριε Τσακαλάκη, τρέχουν και τίθεται θέμα βιωσιμότητας του κλάδου και των επιχειρηματιών. Και όχι μόνο. Δυστυχώς για μας, εμείς τώρα ψάχνουμε και καιρό και δανειζόμαστε χρήματα από τράπεζες. Μας βοηθάει και το ελληνικό δημόσιο. Και όλα αυτά βέβαια είναι έντοκα. Δεν είναι άτοκα και διακυβεύουμε και τις βιωσιμότητες των επιχειρήσεών μας. Και από την άλλη πλευρά μας ζητείται ένας τέτοιος έμεσος, ας το πούμε, δανεισμός ενός τεράστιου tour operator, είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Τώρα, να πούμε επίσης ότι η TUI έχει πάρει ήδη σε δύο δόσεις 3 δισεκατομμύρια ευρώ από το γερμανικό δημόσιο. Ζητάει ακόμα από 1,5 έως 1,8 δισεκατομμύρια και προτίθεται κατά τα λεγόμενά τους να καταφύγει και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ο δε μεγαλομέτοχος Ρώσος, ο οποίος κατέχει το 25% των μετοχών μέσα από το χρηματιστήριο του Λονδίνου, προδηλώνει ότι προτίθεται να συμμετέχει στην αύξηση με 300 εκατομμύρια ευρώ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, να πληρωθούν οι ξενοδόχοι, διότι διαφορετικά οι αντιδράσεις θα είναι αλυσιδωτές. Εμείς πώς θα πληρώσουμε το προσωπικό μας, πώς θα πληρώσουμε τους προμηθευτές, πώς θα πληρώσουμε τους φόρους, το ΦΠΑ, τον έμφυα και όλα αυτά. Και τη στιγμή, κύριε Τσακαλάκη, που φαντάζομαι έχει ξεκινήσει και ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, πώς μπορεί να τρέξει ο σχεδιασμός για τον Μάρτιο, για τον Απρίλιο του 2021, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η οφειλή. Υπάρχει, αυτό όντως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και θα σας πω γιατί. Αυτό προέρχεται από πολύ πιο πριν. Το σημερινό πρόγραμμα του 2019 η TUI δεν το πλήρωσε στους Ισπανούς ξενοδόχους, αλλά τους έκανε πρόταση να τους πλήρωνε φέτος, το 20. Αμφιβάλλω αν έχουν πληρωθεί, δεν το γνωρίζω όμως ακόμα. Και όταν δεν έχουν πληρώσει το σημερινό πρόγραμμα του 19, δεν μπορούν να πληρώσουν το καλοκαιρινό του 20. Οι κρατήσεις που έχουμε για το 21 είναι αυτά τα βάουτσερ που έχουν δώσει στους πελάτες που είχαν κλείσει το 20, είχαν πληρώσει, αλλά τα χρήματα τα έχουν εισπράξει. Από πού θα μας πληρώσουν λοιπόν για τους πελάτες του 2021, όταν δεν μπορούν να πληρώσουν τα προηγούμενα? Το είναι θέμα λίγο, λίγο ακριβώς. Δύσκολο. Εύχομαι να βρεθεί κάποια λύση, διότι αυτός είναι ένας συνεργάτης πολλών ετών και είναι ο βασικότερος συνεργάτης των ξενοδοχείων. Καταλαβαίνετε ότι το κενό του, συνυπολογιζόμενο μαζί με το κενό της Thomas Cook, είναι τεράστιο. Κύριε Τσακαλάκη, εάν δεν βρεθεί λύση, τι θα συμβεί? Εάν δεν βρεθεί λύση, θα έχουμε αφελληνισμό των ελληνικών ξενοδοχείων. Σας το λέω από τώρα και να το θυμάστε. Η ελληνική πολιτεία μας ζητάει ακόμη να πληρώσουμε το ΦΠΑ στα ανίσπραχτα της Thomas Cook. Από αυτά που χάσαμε να τους πληρώσουμε το ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε σε ποια θέση βρισκόμαστε. Μάλιστα. Εάν δεν αντέχουμε άλλο ένα τέτοιο συμβάν και ειδικά τη TUI. Κύριε Τσακαλάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.